Κουλιού, πάμε να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, κυρία Κουλιού. Καλημέρα σας, καλησπέρα. Λοιπόν, κάπου χάθηκε το σερί των αρνητικών αποτελεσμάτων και έχουμε ένα θετικό κρούσμα. Άρα ο ιός είναι στην κοινότητα. Ναι, είναι καλά να μας το θυμίζει μέσα-μέσα και κανένα θετικό κρούσμα ότι υπάρχει ο ιός εδώ και ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε, γιατί νομίζω υπερενθουσιαστήκαμε με τα μηδενικά. Και πολλοί κόσμος νόμισαν ότι δεν υπάρχει πλέον ο ιός στην κοινότητα. Όμως υπάρχει, απλώς είναι σε χαμηλό ποσοστό και τώρα που θα ανοίξουν και τα αεροδρόμια δεν ξέρουμε να θα μας έρθουν κι άλλοι ασθενείς με τον ιό. Επομένως πρέπει να είμαστε πάντοτε πολύ προσεκτικοί και ιδιαίτερα προσεκτικοί τώρα σε αυτή τη φάση που ανοίγουν τα αεροδρόμια. Και μιλάμε πάλι για συμπτωματικό κρούσμα, χωρίς καθόλου συμπτώματα. Ναι, εντάξει, αυτό δεν αποκλείει. Είναι θετικό όμως. Είναι θετικό. Τώρα, εντάξει, είναι κάτι ακριβώς. Είναι μια καμπάνα εκεί για να μας θυμίζει ότι υπάρχει ο ιός και πρέπει να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Η κατάσταση με τα αεροδρόμια σας φοβίζει? Τι, συγγνώμη, σας ακούω πολύ καλά. Η κατάσταση, λέω, με τα αεροδρόμια εξακολουθεί να σας φοβίζει ή μπορούμε λόγω της εμπειρίας πλέον να την ελέγξουμε? Όχι, κοιτάξτε, σίγουρα είναι μια νέα κατάσταση η οποία θα έχει κάποιο ρίσκο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπάρχει ρίσκο. Περιμένουμε ότι το ποσοστό των τουριστών που θα είναι θετική θα είναι πολύ πολύ χαμηλό βέβαια, ειδικά στην κατηγορία Α από την οποία δεν ζητούμε πιστοποιητικό. Όμως δεν θα είναι μηδενική. Και γι' αυτόν τον λόγο ξεκινήσαμε και κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε αυτούς που έρχονται, είτε είναι από χώρες κατηγορίας Α είτε είναι από χώρες κατηγορίας Β. Και αυτόν το θέμα μας επιβάλλει ακόμα περισσότερο να υπάρχει προσοχή. Θέλω να θυμίσω ότι χώρες που άνοιξαν τα σύνορά τους, όπως το Ισραήλ, ακόμα και η Κίνα, είχαν εισαγωγές περιστατικών και μάλιστα το Ισραήλ παραδέχονται ότι οφειλόταν στο ότι ανοίξαν γρήγορα τα σύνορά τους. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά σε αυτήν τη φάση. Πρέπει να αυξήσουμε τα τεστ. Θεωρείτε ή τα 300 που έγιναν χθες είναι ικανοποιητικός αριθμός? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αυξηθούν τα τεστ. Ειδικά τις πρώτες εβδομάδες πρέπει να έχουμε μια πιο καλή εικόνα του τι έρχεται στην Κύπρο. Ναι. Βάστα. Και θα πρέπει να γίνει το συντομότερο. Και πρέπει να γίνει το συντομότερο, ακριβώς. Η αρχή είναι το πιο σημαντικό. Αυτό με τα τεστ το εισηγήσετε εσείς οι επιδημιολόγοι? Πώς πάει, δηλαδή, ποιος αποφασίζει για τα πόσα τεστ θα κάνουμε σε αυτούς που έρχονται? Νομίζω είναι θέμα. Το Υπουργείο Υγείας βασικά θα αποφασίσει και θα το περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο για να πάρει τα ανάλογα κονδύλια. Είναι και θέμα βέβαια προσφοροδοτών, δηλαδή να υπάρχουν τα αναγκαία εργαστήρια που θα μπορέσουν να κάνουν αυτά τα τεστ, διότι τα θέλουμε να είναι και γρήγορα τεστ αυτά. Επομένως πρέπει να υπάρχει επάρκεια στα τεστ, να μπορούν να γίνουν από κάποιους. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρουμε αν το κρούσμα της Πάφου, σε ξενοδοχείο της Πάφου, είχε ή έρθει σε επαφή με ανθρώπους που ταξίδεψαν. Φαντάζομαι όλα αυτά τα ψάχνετε και μέσω της ιχνηλάτησης για να έχετε μια πιο ξεκαθαρή εικόνα. Εγώ θα το μάθουμε όμως στην πορεία, αν τι ακριβώς ιχνηλάτηση γίνεται και από πού κόλλησε ο άνθρωπος και με ποιους ήρθε σε επαφή είναι ο ίδιος. Μάλιστα. Σήμερα έχουμε ένα μικρό θεματάκι με την τεχνολογία. Και δεν μπορούμε να ακούσουμε καλά. Καλά για να... Α, τώρα συνεχίστε. Ναι. Τώρα σας ακούω καλύτερα. Ωραία, ναι. Επαναλάβετε την απάντηση σας παρακαλώ. Ναι, εκείνο το οποίο είπα ότι δεν γνωρίζω το από πού κόλλησε ο άνθρωπος αυτός, τι αποτέλεσμα έδωσε η ιχνηλάτηση. Πιστεύω ότι στη συνέχεια θα μας πούν όμως και με ποιους ήρθες σε επικοινωνία. Αυτό είναι το άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή με ποιους ήρθες σε επαφή, ώστε να απομονωθούν και τα άτομα αυτά, αναμένοντας τα αποτελέσματα τους. Μάλιστα. Άρα πρέπει να αυξηθούν τα τεστ, αυτό που πρέπει να γίνει. Και τώρα με τα οδοφράγματα, άνοιξε και η άλλη πλευρά ευνηδιαστικά, έδωσε το πράσινο φως. Εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, τώρα ειδικά που ανοίγουν και την Τουρκία. Τη βάζω στις κατηγορίες, χώρες κατηγορίας Α. Δεν ξέρω αν την έχουν βάλει ήδη, αλλά ήταν θέμα συζητούσα για να την βάλουν. Οπότε από την Τουρκία θα είναι δύσκολο βέβαια να ξέρει κάποιος αν είναι υγιής ή όχι, γιατί την έβαλαν και στην κατηγορία Α.
Και ελπίζω να μην μας έρθουν από εκεί οι άνθρωποι προς την ελεύθερη περιοχή. Επομένως, σίγουρα χρειάζονται και δειγματοληπτική έλεγχη. Όχι μόνο αυτοί που έχουν το πιστοποιητικό από τα κατεχόμενα. Ναι, για να δούμε αν είναι καταρχήν αν είναι πόσο αξιόπιστα είναι αυτά τα τεστ, πόσο γίνονται και αν είναι πραγματικά με την έννοια ότι δίνουν το σωστό αποτέλεσμα. Ακριβώς. Έχουμε πάρα πολλές αμφιβολίες, έχουμε πάρα πολλούς προβληματισμούς. Πιστεύω στην πορεία θα βρούμε τη χρυσή τομή για την ασφάλεια μας. Μάλιστα. Ναι. Τώρα στο Πεκίνο, κοίταξε, η Κίνα ήταν η καρδιά της όλης κατάστασης, 21-22 προσπαθούν να ελέγξουν την όλη κατάσταση. Χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι είχαμε τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων μέχρι τώρα. Υπάρχουν χώρες που ο ιός της χτυπά λίπητα, κυρία Κουλιού. Σίγουρα, ναι. Κοιτάξτε, η πανδημία συμπεριφέρθηκε σαν μια μεγάλη πυρκαγιά που πέρασε, άφησε από καΐδια και τώρα μένεται σε περιοχές που είναι άκαες. Αυτό κάπως έτσι συμπεριφέρεται δηλαδή. Και βλέπουμε ότι σε αυτές τις χώρες και ειδικά της Νοτιού Αμερικής, τις χώρες, κάνει τα ρεκόρ που έκανε στις χώρες του Βορείου Ημισφαιρίου. Δηλαδή η ίδια κατάσταση και συνεχίζεται, προσπαθώντας να τις αντιμετωπίσουν. Δεν έχει μειωθεί η επιθετικότητα του ιού, δεν έχει μειωθεί η μεταδοτικότητα του ιού. Και δυστυχώς μέχρι να τις αντιμετωπίσουν θα έχουν και οι άλλες χώρες το πρόβλημα. Εντάξει, το θέμα είναι να μην αλλάξει η ροή του ανέμου και να ξαναεπιστρέψει από εκεί που ξεκίνησε. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε και θα δούμε στην πορεία. Ναι, η ροή του ανέμου θα είναι με τη μορφή εισαγωγών με τα αεροδρόμια μας, νομίζω. Επομένως, εκείνο που είναι σημαντικό είναι ακριβώς να γνωρίζουμε από ποιες χώρες δεχόμαστε και πώς ελέγχουμε δειγματοληπτικά αυτούς που μας έρχονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, οι ξενοδόχοι αναμένουν και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις αγορές Βρετανίας και Ρωσίας. Δύο αγορές που δίνουν πολύ τουρισμό στην Κύπρο. Δεν ξέρω αν όλο πότε αυτό θα επιτραπεί και με υπό ποιες προϋποθέσεις. Ναι, αυτό εξαρτάται από τα επιδημιολογικά τους δεδομένα των ίδιων των χωρών. Κάπως βελτιώνεται η κατάσταση και στις δύο χώρες ή δεν έχετε μια ξεκαθαρή εικόνα? Σίγουρα βελτιώνεται και στη Μεγάλη Βρετανία να αρχίζει να βελτιώνεται η κατάσταση. Και γενικά σε όλες τις χώρες είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης και τότε μπήκε η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία μέσα στις χώρες της κατηγορίας Β. Που πριν ένα μήνα δεν θα το σκεφτόταν κανένας ότι θα υπήρχε τέτοια περίπτωση. Επομένως πιστεύω ότι και η Μεγάλη Βρετανία τώρα άρχισε να λαμβάνει σοβαρά το πρόβλημα της υπόψη και βελτιώνει την κατάσταση και εκεί. Μάλιστα. Είναι το κομμάτι αυτό και εντάξει, κερδίζουμε χρόνο με την έννοια ότι τρέχουν και τα εμβόλια και τα φάρμακα και περιμένουμε ξεκάθαρες τοποθετήσεις σε ένα-δυο μήνες σε σχέση με τα εμβόλια, κυρία Κουλιού. Τα εμβόλια νομίζω θα πάρει αρχές του χρόνου για να μπορέσουν να διατεθούν στον κόσμο. Ναι, θα αργήσει λιγάκι αυτό. Όσο ελπιδοφόρα μηνύματα και να μας έρχονται, χρειάζεται χρόνος. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει το εμβόλιο να δεν περάσει από τις τρεις φάσεις δοκιμής. Η κάθε φάση όμως χρειάζεται αρκετές εβδομάδες. Επομένως, δεν μπορούμε να το φέρουμε το εμβόλιο, έστω και αν βρέθηκε ένα αποτελεσματικό. Πρέπει να αποδειχτεί και ασφαλές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εμβολιάζεις υγιείς ανθρώπους. Δεν μπορείς να τους προκαλέσεις προβλήματα. Και να προγραμματίσουμε και τον εμβολιασμό για τη γρήπη το συντομότερο. Δηλαδή, με την έννοια να έχουμε τα εμβόλια και όταν οι ειδικοί κρίνουν να ξεκινήσει και αυτός ο εμβολιασμός, γιατί όλοι θα σπέβδουν, θα τρέχουν να βρουν εμβόλια. Ακριβώς. Και όχι μόνο να εμβολιαστούμε, αλλά θα πρέπει ίσως να επεκταθούν κιόλας οι ομάδες οι οποίες θα πρέπει να εμβολιαστούν και στον παιδικό πληθυσμό, οι ηλικίες του παιδικού πληθυσμού, αλλά και γενικά οι ευπαθείς ομάδες να καλυφθούν περισσότερο. Διότι γνωρίζουμε ότι από τα προηγούμενα χρόνια, παρόλο ότι υπάρχει η οδηγία να εμβολιάζονται όλοι όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, εντούτοις δεν το κάνουν. Έχουμε πολύ χαμηλά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης. Θα πρέπει αυτό να ανατραπεί. Άρα από τις 100.000 περίπου που εμβολιάστηκαν πέρσι, πρέπει να είναι πολύ περισσότεροι φέτος? Πρέπει να είναι περισσότεροι, ναι, από τις 100.000. Ναι. Μάλιστα. Άρα, καλό θα ήταν οι αρμόδιοι να σπεύσουν να φέρουν τα εμβόλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κουλιού. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Πολύ καλά.